Γεια σας, είμαστε εδώ. Έχουμε αυτό το κύβο, τον οποίο τον έχουμε φτιάξει από σπίρτα, εδώ πέρα. Εγώ τον έχω φτιάξει και τώρα θα τον κάψουμε. Εδώ. Πρέπει να είμαστε safe. Έχω βάλει αυτό το αλουμινένιο ταψάκι και τώρα θα το κάψουμε. Παίρνουμε το σπίρτο. Έλα, Απόστολε. Σας παρακαλούμε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Και τώρα πρέπει να το γυρίσουμε γιατί από την κάτω μεριά, από εδώ πέρα δεν έχει καεί. Από εδώ δεν έχει καεί. Εδώ δεν έχει καεί. Θα το κάψουμε όμως και αυτό. Για άναψε τα σπίρτα. Άνοιξε δύο σπίρτα. Να το βάλουμε και αυτό να το κάψουμε. Και να μας κάνετε like στο κανάλι μας. Να. Και να μας κάνετε like για να μπορέσουμε να σας φέρουμε πάντα έτσι ωραία βίντεο. Άμα σας αρέσει, κάντε μας like. Και μπείτε το μας στο... Χατζηλένη vlog. Όχι. Ποιο είναι? Δεν ξέρω. Αυτό καίει ακόμα. Λογικά επειδή είναι ξύλο, θα καίει αρκετή ώρα τώρα. Τώρα εδώ έχουμε προσθέσει λίγη βενζίνη για να καεί περισσότερο. Να καεί λίγο και μέσα στο βάθος, γιατί μέσα ήταν άκαυτο, οπότε ρίξαμε μια σταγόνα βενζίνη για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση και έχει δημιουργηθεί αυτή η τεράστια φλόγα. Αυτό μην το προσπαθήσετε μόνοι σας. Υπάρχει, είναι επικίνδυνο. Έχει περάσει κανένα λεπτό ακόμα και αυτό όπως βλέπετε καίγεται ακόμα. Καίγεται και έχει δυσδύσει μέσα από εκεί πέρα, ήταν ακόμα άκαυτο, αλλά ακόμα θα καίγεται γιατί τα μέσα μέσα ξύλα δεν έχουν πιάσει, οπότε θα δώσω ένα λεπτό ακόμα και θα ξαναεπανέλθω. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο ακόμα βενζίνη. Δεν ξέρω αν θέλω να το κάνεις αυτό. Θα πεταχτεί τώρα. Αμέσως πετάχτηκε βενζίνη και αυτό άναψε σε φλόγες πάλι, γιατί έχει πάρα πολλά ξύλα εδώ πέρα και μέσα στο βάθος τα ξύλα ακόμα δεν έχουν πάρει, δεν έχουν καεί και αυτό είναι αυτό που καίει η βενζίνη, αλλιώς δεν θα καίγε τίποτα. Να ξέρετε ότι και αυτό εδώ το κομμάτι είναι επικίνδυνο και αυτό ζεματάει σε αυτή τη φάση, οπότε κάποιος ο οποίος δεν είναι όσο έμπειρος όσο είμαι εγώ, μπορεί να καεί, δηλαδή που να μην ξέρει που να το πιάσει. Αυτά όπως βλέπετε καίγονται ακόμα. Μέσα μέσα ακόμα είναι, είναι, θα ήθελα να κουνηθούν μερικά ξυλάκια για να μπορέσετε να δείτε αυτό που έβλεπα πριν, ότι μέσα μέσα ακόμα έχει, είναι άκαυτο το ξύλο. Σε ένα λεπτό θα επανέλθω πάλι. Πέρασε ένα λεπτό, ακόμα καίει αυτό. Κοιτάξτε πόσα σπίρτα έχουμε κάψει εδώ πέρα με τον Απόστολο. Αυτά τα σπίρτα τα συγκεκριμένα είναι από το Σπουντίνο. Όποιος θυμάται στη γλυφάδα το Σπουντίνο, Μάρκ Μπότσαρ 13 γλυφάδα. Πόσο παλιά υπήρχε το Σπουντίνο, που ακόμα τα τηλέφωνα δεν είχαν το 210 μπροστά. Έγραφε μόνο 89-41-49. Φοβερό, έτσι. Υπήρχε και στο ψυχικό. Για να δούμε. Τα άλλα σπίρτα είναι.
από τη Νέα Υόρκη, γιατί μάζευα συνέχεια σπίρτα, που να φανταζόμουν ότι θα τα μάζευα εγώ τα σπίρτα για να τα κάψω. Τι πεις από αυτό, θα τα βάλω φυλακή. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό που βλέπετε συνεχίζεται να καίει. Εδώ πέρα έχουν αρχίσει να ελευθερώνονται κάποια σπίρτα. Αλλά νομίζω θα προωθήσουμε λίγο ακόμα την κατάσταση και θα μας φέρει λίγο εδώ πέρα η βοηθός μας. Η βοηθός μας εδώ έρχεται για να μας βάλει να την εξαναγκάσουμε λίγο την κατάσταση να πάει λίγο πιο γρήγορα. Απόστολε, φύγει από κοντά. Εδώ πέρα τώρα θα ρίξει άλλη μια σταγόνα βενζίνη και θα πάρει πολύ μπρος τώρα. Θα δείτε πάλι μια φλόγα τεράστια. Αυτά είπαμε, δεν τα προσπαθείτε μόνοι σας. Εδώ πέρα είμαστε τρεις ειδικοί που κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα έχει πάρει και το ταψάκι τέτοιο. Οχ. Να, η Ίζη που είναι ειδικός ήρθε με την Θανάλια. Έχουμε μαυρίσει λίγο εδώ πέρα την κατάσταση. Ίζη, μετακίνησε το λίγο στον αέρα να βγει προς τα έξω, γιατί έχει πάρει καπνίλα. Έτσι το βγάζουμε λίγο εδώ, για να μην έχουμε και πρόβλημα με τους γείτονες. Και την... Αλλά δεν δημιουργήθηκε τίποτα. Εντάξει, όλα καλά. Και το ξαναφέρνουμε πάλι πίσω εδώ πέρα. Όλα καλά. Τα επόμενα σπίρτα που βρήκαμε είναι από το Venue Café, που ήταν στην Λαζαράκη 45 Ζησιμοπούλου. Απίστευτο. Και εδώ πέρα καίγεται τώρα η κατάσταση. Ξανακάνω ένα πώς και ξαναέρχομαι. Είμαστε εδώ, έχουμε επανέλθει. Έχουμε επανέλθει στον κύβο μας. Ο κύβος καίγεται. Βλέπετε εδώ πέρα ότι κάποια από τα σπίρτα βγαίνουν από τον κύβο. Οπότε σημαίνει ότι έχει αρχίσει το πράγμα να καίγεται. Δεν υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Βέβαια εδώ πέρα, άμα παρατηρήσετε στο βάθος, ακόμα έχει κάποια που δεν είναι τελείως καμένα. Εμείς τώρα θα το διαλύσουμε τελείως αυτό, για να ολοκληρωθεί η καύση και να κλείσουμε αυτό το βιντεάκι. Κάναμε και το Blast from the Past. Τα τελευταία σπίρτα που καίμε εδώ πέρα είναι από το Botanist. Για δείξε μας. Πέτατα εδώ μέσα, εδώ πέρα στο Bonfire. Πέτατα. Έτσι. Είναι από το Botanist. Το είναι Sloane Square στο Λονδίνο. Να. Και προχωράμε. Εγώ λέω τώρα να κάψουμε. Αυτό είναι Κίκου, Japanese restaurant. Πού είναι? Δημοκρίτου. Είχε ανοίξει και ένα στην Κλειφάδα, αλλά πήγε άπατο. Αυτά θα πετάξουμε τώρα και τα κουτιά να τα κάψουμε, για να ολοκληρωθεί η κατάσταση. Κάψουμε και τα κουτιά. Εδώ. Βάλουμε μια φωτιά και στα κουτάκια. Κάτσε, αυτό έχει σπίρτα. Εδώ. Τα κάψαμε όλα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, είμαστε στη φάση που έχουμε βάλει και όλα τα κουτάκια. Καίγονται. Και έχουν μείνει πλέον τα απομεινάρια. Τα απομεινάρια. Τι έκανες ρε παιδί μου? Όπως σου έκανε μια μεγάλη βλακία εδώ πέρα. Και έσβησε η φωτιά.